σμίγουμε σήμερα εδώ στη Μυτιλίνη, ενώ ήδη έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών και είναι μία περίοδος αυτή που το σύνολο των αστικών κομμάτων σπρώχνει κάτω από το χαλί τα προβλήματα που βασάνισαν και βασανίζουν τον ελληνικό λαό, αποτέλεσμα της πολιτικής που μέχρι σήμερα έχουν εφαρμόσει. Είναι μια περίοδος που η ελληνική αστική τάξη με τα κόμματά της, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Εμπλέκουν στενότερα τη χώρα μας στα ανατοϊκά σχέδια, την ώρα που η αστική τάξη της Ελλάδας εκφράζει την επιθετικότητά της ενισχύοντας πολύπλευρα τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που η Τουρκία θέτει επίμονα απαράδεκτες αξιώσεις για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυτή την ώρα επέλεξε ο Πρωθυπουργός να χαρακτηρίσει αυτά τα ελληνικά νησιά μηδέν εξαιρουμένης της Λέσβου, νατοϊκά νησιά. Αυτή η πρωθυπουργική δήλωση δεν έγινε εκ παραδρομής. Αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια πολύ μακριά αλυσίδα παρόμοιων δηλώσεων που ρίχνουν νερό στο μήλο των διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά, με σφραγίδα νατοϊκής συνοχής, με μπόλικο άρωμα απαράδεκτης για τα λαϊκά συμφέροντα συνεκμετάλλευσης. Όμως, ο στόχος της νατοϊκής συνοχής, πίσω από τον οποίο στοιχίζονται για τα συμφέροντα της αστικής τάξης όλα τα αστικά κόμματα, αποτελεί για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την ειρήνη και την ασφάλεια, ακόμα και για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, κυριολεκτικά βαρέλι δίχως πάτο. Αυτές οι δηλώσεις είναι που δίνουν αέρα στα πανιά της επιθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι Λυπή, που από κοινού στηρίζουν τους νατοϊκούς στόχους και την εμπλοκή της Ελλάδας με λιγότερα ή περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη, αναλαμβάνουν βαρύτατες ευθύνες απέναντι στο λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι από πέρσι και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία προωθείται με επιμονή η έννοια του νατοϊκού εδάφους. Τι σημαίνει αυτός ο όρος? Σημαίνει ότι επί της ουσίας στο έδαφος αυτό θα υπάρχει συγκυριαρχία των εμπλεκομένων κρατών υπό την εποπτεία και διαιτησία των ΗΠΑ. Έτσι θέλουν το ελληνικό έδαφος. Σήμερα λοιπόν, κατά την κυβέρνηση, βρισκόμαστε σε νατοϊκό έδαφος. Όμως είναι το έδαφος όπου στρατιώτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, παιδιά του ελληνικού λαού, αγωνίζονται με αμέτρητες προσωπικές θυσίες και κόπους σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες να διασφαλίσουν αυτή τη γη από κάθε επιβουλή. Όλα αυτά και εμένα προσωπικά, και επιτρέψτε μου να το πω και από αυτό το βήμα, είναι εξαιρετικά οικεία. Τα βίωσα ως νέος ανθιπολογαγός, έχοντας την τύχη να ζήσω και να υπηρετήσω σε μονάδες του νησιού για πολλά χρόνια. Όχι, σύντροφοι Κιβίλη, δεν βρίσκεται σε νατοϊκό νησί η Καλονή, ο Πετσοφάς, το Μανταμάδο, ο Μακρύς Γυαλός, τα Τσόνια, ο Μανούλος, η Σικαμινιά. Εδώ είναι η Λέσβος και καλύτερα από όλους αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι κάτοικοί της. Το γνωρίζουν αυτοί που βρίσκονται εδώ για να την υπερασπιστούν. Το γνωρίζουν και φτύνουν όλους αυτούς που με τις άθλιες μπαγαποντιές τους προσπαθούν να σβήσουν μια πολύχρονη ιστορία αγώνων και θυσιών. Είναι πραγματικά ντροπή. Φίλες, φίλοι και σύντροφοι, πορευόμενοι σε αυτές τις συνθήκες και στο διάστημα που απέμεινε, δεν πρέπει να τους χαρίσουμε στιγμή. Βαδίζουμε αισιόδοξα μαχητικά, με πείσμα και αποφασιστικότητα προς την κάλπη, μαζί με χιλιάδες εργατοϋπαλλήλους, φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, νέους και νέες, γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, ανέργους συνταξιούχους. Με όλους αυτούς γνωριζόμαστε καλά,
Γνωριστήκαμε στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες απεργίες, στα συλλαλητήρια, στις ανεπανάληπτες από όγκο και παλμό συγκεντρώσεις κατά δίκης του άθλιου εγκλήματος των τεμπών. Ιδιαίτερα γνωριζόμαστε καλά με τις δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, που σημαντικό κομμάτι τους υπηρετεί και σε αυτό το νησί. Με όλους αυτούς γνωριζόμαστε, έχουμε συναντηθεί, έχουμε συζητήσει, έχουμε αγωνιστεί μαζί. Κυριολεκτικά με όλους αυτούς συναντιόμαστε καθημερινά. Είτε αρέσει είτε όχι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει γίνει η σημαντικότερη πολιτική δύναμη ανάδειξης των προβλημάτων τους, των προβλημάτων των οικογενειών τους, αλλά ταυτόχρονα και ο φορέας διεκδίκησης λύσεων σε αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί με τα συνδικαλιστικά τους όργανα αναδείξαμε και διεκδικήσαμε λύσεις για πολλά ζητήματα όπως ηλικιακά όρια αποστρατείας επαγγελματιών οπλιτών, μισθολογική αναβάθμιση αξιωματικών εξεθελοντών μακράς θητείας, αποζημίωση για την νυχτερινή τους απασχόληση, αρχαιότητα υπαξιωματικών, επιδόματα σε οπλίτες βραχίας ανακατάταξης, θέματα στέγασης, θέματα υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και φυσικά πολλά άλλα. Όλα αυτά οι στρατιωτικοί τα αναγνωρίζουν, το εισπράττουμε, τους ευχαριστούμε. Για άλλη μια φορά και από εδώ, τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και που μας δείχνουν. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε μαζί τους και από τις 22 του Μάη. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Ταυτόχρονα, τους καλούμε να κάνουν το βήμα, να στηρίξουν σε αυτές τις εκλογές το ΚΚΕ, να φτάσουν μέχρι την κάλπη περήφανα με το ψηφοδέλτιό του, να το κάνουν πιο δυνατό. Μη διστάσουν ακόμη κι αν δεν συμφωνούν σε όλα με το κόμμα μας. Είναι ένα βήμα που δεν θα το μετανιώσουν ποτέ. Θα είναι υπερήφανοι γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή. Όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο ισχυρή θα είναι αύριο και η φωνή τους. Απευθυνόμαστε επίσης σε αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, αυτούς που γεννήθηκαν από το 2003 ως το 2006 και είναι πάνω από 400.000 πανελλαδικά. Μεγάλο μέρος αυτών υπηρετούν σήμερα τη θητεία τους, είναι στρατευμένοι, γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ βρίσκεται μαζί τους στα στρατόπεδα, στους χακί χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας, στους θαλάμους τους. Καθημερινά αναδεικνύουμε προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Διεκδικούμε λύσεις και από αυτούς ζητάμε να στηρίξουν το ΚΚΕ. Ταυτόχρονα απαιτούμε από όλους αυτούς, για όλους αυτούς να υπάρξει ειδική μέρημνα ώστε να διασφαλιστεί η ψήφος τους σε όλα τα στρατόπεδα. Φίλοι και σύντροφοι, κανείς δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ καλούν το λαό να καθίσει με σταυρωμένα χέρια, να αναμένει τον ερχομό του Σωτήρα, τη νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Απ' την άλλη, τους σερβίρουν αδιέξοδες φρούδες ελπίδες ότι μπορεί δήθεν με διάφορα κόλπα. Αυτά έχουν πλέον και ονόματα. Τα λένε Δήμητρα, τα λένε Οδυσσέα και τα λοιπά. Να τη βγάλει καθαρή σε μια επόμενη κρίση χωρίς να πληρώσει το κεφάλαιο και χωρίς πραγματική ρήξη με την πολιτική του. Όλα αυτά έχουν ξοφλήσει από τότε που ο Βαρουφάκης και οι σημερινοί συνοδοιπόροι του, ΛΑΕ και τα λοιπά, υπήρξαν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμε τον καθένα και την καθεμιά να σκεφτεί πως σήμερα έχει περισσότερους λόγους από ποτέ να μας εμπιστευτεί, να συμπορευτεί δίπλα μας, να φτάσει με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Γιατί όλοι ξέρουν από την ίδια τους την πείρα πως το ΚΚΕ δεν δείχνει καμιά ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική, όποιο μανδύα κι αν φοράει αυτή. Το ΚΚΕ είναι το μόνο που λέει ότι σήμερα υπάρχει λύση υπέρ του εργαζόμενου λαού στη σύγκρουση με το σάπιο σύστημα και τις κυβερνήσεις του, για να ανοίξει ο δρόμος για μια γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία.
Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι και όλες. Να βάλουμε στόχο να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Ας πιστέψουμε ότι μπορούμε. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό στο δρόμο μιας ριζικής αλλαγής, ανατροπής με το κουκουέ, πολύ πιο δυνατή. Καλή δύναμη σε όλους μας.